Και εμάς μας άρεσε το εξώφυλλό σου, Ελένη. Το εξώφυλλό μου, πολύ ωραίο. Το downtown. Ναι, γιορτάζαν τα 21 του χρόνια. Σκέφτηκα ότι κάπου εκεί κοντά είμαι κι εγώ, 22, 23, δεν θυμάμαι τώρα, δεν τα έχω μετρήσει. Από το 92 το Νοέμβριο ξεκίνησα στο Μέγκα. Πόσα χρόνια κάνω καθημερινή εκπομπή? 22 Νοέμβριο, 24. 24 χρόνια. Τους έκλεψα και ένα χρόνο. Τους λέω κάπου κοντά είμαστε, λέω. Πρέπει να έχουμε κανένα χρόνο διαφορά να σας περνάω. Και έτσι έγινε αυτό το εξώφυλλο. Αλλά αυτό που για μένα είχε περισσότερο έτσι, ενδιαφέρον, συζητώντας με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, που βεβαίως είναι από το ξεκίνημα του Downtown τότε, πριν 20-21 χρόνια, και τον θυμάμαι, γιατί ήταν και το δικό μας ξεκίνημα, το δικό μου σίγουρα, και τα λέγαμε πολύ συχνά. Μου λέει, Λένιξε, πόσα εξώφυλλα έχεις κάνει σε εμάς? Του λέω, όχι, πόσα? Δεν θυμάμαι τον αριθμό, μου είπε πάνω από 30. Του λέω, σοβαρολογείς? Μου λέει, τα έχεις? Εγώ, του λέω. Είναι ζήτημα να έχω στο καμαρίνι μου γενικά 15 εξώφυλλα, και αυτά πρέπει να είναι των τελευταίων ετών που είμαστε εδώ. Ναι. Άντε και κανένα χρόνο πριν. Έχουν όμως, του λέω, φίλοι μου, γνωστοί μου, όταν κάποια στιγμή χρειάστηκα κάποια πράγματα, με το που το είπα, αμέσως μου στέλναν, του λέω, αλλά δεν τα έχω. Μου λέει, κάτσε να σου στείλω. Α, σου στείλω. Με κοιτούσα και διάβαζα και τους τίτλους από κάτω. Ξέρεις, αυτά που βάζουν που χτυπάνε στο εξώφυλλο. Λέω, μου, πόσα χρόνια έχουν περάσει. Εδώ, ας πούμε, αλλά και η επόμενη, γιατί ήταν δύο μαζί με το που τσίδα, του λέω, ρε, αυτό ήταν η πρώτη μου χρονιά στον πρωινό καφέ. Όχι αυτή, αυτή είναι παρακάτω. Δηλαδή, τώρα, αν μπω εγώ στο δικό μου iPad, όπως μου τα έστειλε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Άνση Τζαμπέτογλου και τον Θανάση τον Αναγνωστόπουλο, γιατί πραγματικά επί τη ευκαιρία, αφού τα έχουν, λέω, στείλτε τα παιδιά και σε μένα να τα έχω. Δεν τα έχω. Έβλεπα ημερομηνίες και τιμές, διότι έλεγε πάνω και αυτό τα. Αυτό είναι, πόσο... Ελένη, το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο. Μα φαίνεται, είμαι στο ίδιο στυλάκι. Ίδιο μαλλί, ίδιο στυλ, ίδια. Περιοδικό σε δραχμές. Χαρά. Τότε. Λοιπόν, μπορεί να έλεγε και 500 δραχμές επάνω και προσπαθούσα να κάνω τώρα τον υπολογισμό ανάποδα. Πόσο είναι 500 δραχμές ευρώ, 1,5 ευρώ, ας πούμε. 1,5 ευρώ είναι. Βέβαια την περίοδο εκείνη, εκείνα τα χρόνια τώρα που λέμε το 95-96, υπήρχαν πάρα πολλά περιοδικά. Μπορείτε να αλλάζετε εξώφυλλα. Υπήρχαν πάρα πολλά περιοδικά και ο κόσμος δεν ήταν ότι έψαχνε ένα περιοδικό να πάρει. Πήγαινε με ευκολία στο περίπτερο, χάζευε εξώφυλλα. Αυτό. Και τα παίρνει με ιδιωτικά τα αγαπημένα του. Αυτή τη φωτογραφία, και γι' αυτό και την άφησα να παίξω, πια η κόρη μου πάει πρώτη γυμνασίου. Είναι δημοσιευμένη φωτογραφία. Είναι ενός έτους, 14 μηνών με το ζόρι εδώ. Είναι η Λαουρίτσα μου. Δεν τη γνώρισες. Είναι πολύ παλιό εξώφυλλο κι αυτό. Όχι, δεν είναι η Βαλέρια. Η Βαλέρια έχει μπλε μάτια. Και δεν είναι και επαγγελματική, αν θυμάμαι καλά. Όχι, όχι. Ήταν τύπου... από εμάς, μόνοι μας, μέσα στις διακοπές φωτογραφία και την είχα δώσει. Και λέω, ρε παιδί μου, βλέποντας και τον εαυτό μου, αλλά και φωτογραφίες από σκηνές βάφτισης ή αυτά, λέω, τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Εγώ άλλαξα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, πώς τα σκέφτομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και βλέποντας φωτογραφία-φωτογραφία, ένιωθα μέσα μου και την αίσθηση της εποχής και πώς ήμουνα τότε. Γενικότερα στη ζωή μου, και στην προσωπική και στα καλά, στα επαγγελματικά, τα θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί ήταν και πολύ έντονα το ξεκίνημα λόγω άγχους, φόβου. Εδώ, ας πούμε, αυτό το εξώφυλλο επίσης το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που είχα δώσει μετά την μετακίνησή μου από τον Αντένα. Και τη θυμάμαι πολύ έντονα και αυτή την χρονική στιγμή. Αλλά, βέβαια, δεν έμεινα μόνο στα δικά μου, γιατί μέσα στο... Όλα αυτή βγάζετε. Έχετε μια κόλλημα με αυτή τη φωτογραφία, σας αρέσει? Αυτά είναι, έχουμε. Λοιπόν, τα ξαναπαίζουμε. Ωραία, βγάλετε τις. Μέσα, λοιπόν, στο περιοδικό, είδα και πολλές φωτογραφίες εξώφυλλα άλλων προσώπων που είχαν δώσει συνεντεύξεις. Και πάντα και συνδυασμό, τον τίτλο, αλλά και το τι έβλεπα, πάλι θυμόμουν σκηνικά, γιατί κάποια από αυτά τα είχαμε παίξει πολύ, είχαν συζητηθεί πολύ, ή βλέπεις έναν άνθρωπο και λες, βρε, πώς ήταν τότε ή πόσο άλλαξε μετά. Ας πούμε, για παράδειγμα, τι κοίταζα εγώ, τι να σας πρωτοδείξω τώρα από αυτά που κοίταζα. Κοίτα εδώ, ας πούμε, την Παπαρίζου. Έχεις κάμερα εδώ. Α, έχω εδώ, με συγχωρείτε, δεν το είδα. Είναι μικρές, βέβαια, οι φωτογραφίες. Αντίκ, δηλαδή καταλαβαίνετε, εδώ, πόσο παλιά είναι η φωτογραφία, αφού λέμε ακόμα αντίκ. Είναι τόσο μικρά τα γράμματα που εκεί δεν μπορώ να τα μεγενθύνω και δεν μπορώ να δω χρονιές και ημερομηνίες. 2000 πρέπει να είναι, 2001. Ας πούμε, η Μιμή Ντενίση με την κόρη της, η οποία τώρα δεν θα είναι και αυτή 16-17 χρονών, και εδώ είναι μωράκι. Κάτσε να βρω αυτές που έχουν μεγαλώσει και φαίνονται καλύτερα. Βάνα. Εντάξει, αυτές οι φωτογραφίες της Βάνας στην Μύκονο, αξέχαστες. Αξέχαστες. Α, και εγώ εδώ με το μουσακά μου, ναι. Εδώ, δες εδώ στην ακρούλα ένα πολύ μικρό έτσι, φωτογραφία, Φώτη και Μαρία. Αυτό τότε προφανώς που κάνανε το πρωινό... Καλά. Όχι, εγώ νομίζω στο πρωινό του Μέγκα πρέπει να είναι εδώ. Δεν βλέπω όμως, δεν βλέπω τα χρόνια, δεν βλέπω καθόλου τι λέει η ημερομηνία. Είναι πολύ μικρά και δεν τα βλέπω.
αναβήσει, ας πούμε, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τη Ρούλα Κορομιλά την έχω πετύχει με διαφορετικές φάσεις μαλλιών. Κοντά, καρεδάκι, πιο φουσκωτά, σπαστά, ξέρω εγώ. Γιατί από εκεί βλέπεις και τις αλλαγές και τις διαφορές. Κοίτα η Δέσποινα. Όπως θυμόμαστε εμείς πριν τη συνεργασία με το Φίβο, όταν ακόμα ήταν με τη συνεργασία με τον Γιάννη Πάριο και τον Βασίλη Καρά. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Που κάναμε και πολλά ταξίδια τότε με τον καφέ. Εδώ η Τατιάνα. Στην Τατιάνα, ας πούμε, βρήκα μια φωτογραφία μέσα, δηλαδή ένα εξώφυλλο εννοώ, με το πρώτο της μωρό, με το γιο της. Να την, εδώ κάτω-κάτω. Που πραγματικά τη θυμάμαι, είχε έρθει τότε, εκείνη τη βδομάδα, με αυτό το εξώφυλλο, είχε έρθει συνέντευξη στον πρωινό καφέ. Ήτανε στα ωραιότερα και πιο ευτυχισμένα της. Τη θυμάμαι εκείνη την περίοδο της Τατιάνας, πάρα πολύ. Και το μωρό της, βέβαια, που ήταν ένα κουκλί. Αριστούργημα. Τώρα σας λέω, είναι πολύ μικρές οι φωτογραφίες και δεν μπορείτε να δείτε καθαρά, αλλά δεν έχει σημασία. Η Νταϊάννα. Και επειδή βλέπω εδώ πέρα 97, μπορεί να είναι και η χρονιά που πέθανε. Τι λέει, φωτογραφίες μιας ζωής, οι άνθρωποι που με αγάπησαν. Λοιπόν, πολλά, 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 πολλά. Χαζέψτε τα κι εσείς, Βίκυ Κουλιανού. Δες εδώ με κορμάκι. Πώς τα λένε αυτά τα κορμάκια, μωρέ, που είναι το δικτυωτό, αλλά όλο όμως, σαν να έχει μπει ολόκληρη μέσα. Όχι, είναι για αθερινόδικο. Αυτό που δεν είμαι σίγουρο ότι κατάλαβα είναι ποιο ήταν το πρώτο τεύχος του Downtown. Αυτό το εξώφυλλο το συζητήσαμε, δεν μου το είπανε και δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα κι εγώ ποιο είναι. Δεν ξέρω, βλέπετε πόσες φωτογραφίες. Αυτό το εξώφυλλο το θυμάστε από το «Είσαι το τέρι μου» βέβαια, με τίτλο βέβαια, «Είναι βέβαια. Το τέρι μας». Τότε που έκανε κράψη το σύριαλ. Ναι. Που είχε γίνει χαμός. Ναι, ναι. Δίπλα Ντόνης Ρέμος. Στο ξεκίνημά του κι αυτός, παλιά φωτογραφία πολύ. Σάκης, καλά. Πω πάρα πολύ Σάκης, δεν το συζητάω. Η Σμαράγδα που δεν βλέπω, βλέπεις εσύ καλύτερα από μένα τι λέει εδώ από χρονιά να στο φέρω κοντά σου. Ούτε εσύ. Είμαστε κατεστραμμένοι εδώ μέσα. Για δες εσύ τι λέει, πρέπει να δω Σμαράγδα. Κάντε το εκεί πέρα, μην έρθω. Εδώ. Α, ναι. Όχι εκεί, παιδί μου, εδώ. Ναι, όχι το. Όχι, δεν βλέπω. Να το δώσουμε στην Ελλάδα. Είναι απευθεία. Παιδιά, να φέρουμε. Ελικοκίνου. Ντέμι. Μιλάμε για πολύ μικρά, έτσι. Παίζανε και τότε εξώφυλλα με άντρες στο Downtown. Γιατί εμένα, α πούμε, ότι το βλέπω τον τελευταίο χρόνο που κάνουν πολύ συχνά εξώφυλλα με άντρες. Ναι. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δεδομένα πάντα γυναίκες. Καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε και λίγο μαλλί, λίγο φτιαχνόμαστε, λίγο το φορματάκι. Αλλά και οι άντρες όμως. Έχει ενδιαφέρον. Δεν σου λέω κάθε εβδομάδα να παίζουν, αλλά είναι ωραίο. Και μ' άρεσε που είδα ότι έχει απόλυτη γκάμα. Δηλαδή είδα εξώφυλλο Οσάμα Μπιν Λάντεν, Νατάσα Παζαίτη. Κοίτα εδώ τη Ζέτα. Ούτε επίσης βλέπω ποια χρονιά είναι αυτή η Ζέτα. Βλέπω καστανό μαλλί, οπότε πρέπει να είναι επίσης αρκετά χρόνια. Η Ζέτα Νευρίαση είναι ο τίτλος. Οι τίτλοι έχουν ενδιαφέρον που δεν τους βλέπω τώρα να σας τους διαβάσω. Δηλαδή υπήρχε επικαιρότητα σχετική. Εδώ ας πούμε τι λέει, είναι η Πέγγι. Λέει παντρεύομαι πολύ σύντομα. Η Νατάσα μας κλείνει το μάτι. Αυτά. Τρέλα. Με τις φωτογραφίες από το παρελθόν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Χρόνια πολλά, Downtown.